Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς δίνω κάποιες εξηγήσεις σχετικά με αυτόν τον ενιαίο φορέα που ακούστηκε και δεν έγινε κατανοητός. Άλλο το Enterprise Greece, άλλο ενιαίος φορέας. Για να είμαι πιο σαφής, άλλοι ναύτες και άλλοι αξιωματικοί ενός πλοίου. Το Enterprise Greece δεν χαράζει στρατηγική, υλοποιεί μια στρατηγική. Το Enterprise Greece, αν κολλήσει μια επένδυση, ξένη επένδυση στο πλαίσιο κάποιας γραφειοκρατίας, δεν μπορεί να κινηθεί κατά ενός Υπουργείου και να πει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και ποιος ευθύνεται. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας συντονιστικός φορέας που δεν ανακαλύψαμε βέβαια τον τροχό, υπάρχει και σε άλλες χώρες και μπορεί να λειτουργήσει όπως ακριβώς χρειάζεται ένας στρατηγός για να τρέξει μια επένδυση με τον τρόπο που πρέπει. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα τα οποία έχουμε να απαντήσουμε στους ξένους επενδυτές, αυτά μπορώ να σας πω τα βρίσκεται στο World Competitive Report. Είναι ερωτήματα που έχουν προκύψει από την προηγούμενη διακυβέρνηση, μια και είμαστε στο 2014, και εκεί βλέπουμε τι είναι αυτό που ενοχλεί τους ξένους επενδυτές. Και οι φορολογικοί συντελεστές δεν είναι στους πρώτους 5 παράγοντες. Είναι στους πρώτους 7, αλλά δεν όμως στους πρώτους 5. Και υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να βελτιωθούν χωρίς χρήματα και αρχίζουμε από αυτούς, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το επενδυτικό κλίμα και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές. Τι πρόκειται να κάνουμε? Θα ακολουθήσουμε μία πολιτική που ακολουθείται από άλλες χώρες, η οποία φέρνει σε επαφή την χώρα μας, το αρμόδιο Υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς, με τις επιχειρήσεις αυτές καθεαυτές, στον χώρο που βρίσκονται επισκεπτόμενοι τις χώρες τους και όχι οργανώνοντας διάφορες φιέστες όπου παρουσιάζουμε την Ελλάδα με τα οικονομικά της στοιχεία, κάτι που τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα αυτοί από εμάς. Έχουμε στη διάθεσή μας ήδη 35 μελέτες από 35 επιτυχημένες περιπτώσεις που έχουν σχέση με το εξαγωγικό εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις και από εκεί θα αντιγράψουμε διάφορες πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές που θα μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμες. Θα επιδιώξουμε έτσι ώστε στον επενδυτικό νόμο, όπου και εμείς συμμετέχουμε και έχουμε και ετοιμάζουμε, στείλουμε τις παρατηρήσεις μας, να βελτιώσουμε τον χρόνο έγκρισης μιας ξένης επένδυσης. Να υπενθυμίσω ότι σε πάρα πολλές χώρες δυναμικές αυτός ο χρόνος έγκρισης δεν ξεπερνάει τον ένα μήνα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να δώσουμε διάφορα άλλα κίνητρα τα οποία τα έχουμε στα χέρια μας. Ένα κίνητρο είναι τα βιομηχανικά κουφάρια, όπως λέμε, που βρίσκονται διαθέσιμα και αυτά μπορούν να δοθούν σε κάθε επενδυτή με πολύ καλές ευκαιρίες εκμετάλλευσης, κάτι το οποίο θα το κάνουμε και έχουμε μια συγκεκριμένη μέθοδο που θα ακολουθήσουμε. Και βέβαια η εξωστρέφεια, που είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε, δεν είναι μόνο προσέλκυση επενδύσεων και εξαγωγές, είναι και άλλα πράγματα. Έχουμε έναν θαυμάσιο κόσμο αυτών των ιαματικών πηγών που μένει ανεκμετάλλευτος. Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο μια συνάντηση που οργανώνουν οι ομοσπονδίες, εκεί θα δώσουμε τις απόψεις μας για τις ιαματικές πηγές και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε έναν ιαματικό τουρισμό, ο οποίος μπορεί να φέρει πάρα πολλά χρήματα τόσο στη χώρα όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Και βέβαια, πάλι εξωστρέφεια δεν είναι μόνο χρήματα, επενδύσεις και εξαγωγές, είναι και πολιτισμός. Έχουμε προσδιορίσει ένα νησί και ήδη έχουμε κάνει μια προμελέτη, που είναι πολύ παλαιότερη βέβαια από την εποχή που ανέλαβα. Ένα νησί το οποίο το έχουμε ονομάσει ως μια ερευνητική ομάδα ως νησί της τέχνης και της φιλοσοφίας και σκεφτόμαστε αυτό το νησί να το μετατρέψουμε σε ένα θερινό Νταβός, όπου θα καλέσουμε όλα τα κράτη εκείνα τα οποία θέλουν να κτίσουν ένα οίκημα στην περιοχή, έτσι ώστε να εξυπηρετούν το συνεδριακό τουρισμό τους και όχι μόνο. Αυτό το νησί βέβαια χρειάζεται να πει κάποιος χρήματα. Υπάρχουν και τρόποι με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα, έτσι ώστε να αναπτύξουμε και μία τέτοια μορφή πολιτισμού που συμβάλλει, καταλαβαίνετε, στην προαγωγή της εξωστρέφειας της χώρας. Από εκεί πέρα υπάρχουν και διάφορες άλλες μέθοδοι τις οποίες θα αναπτύξουμε με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μέθοδοι που συνδέονται με διαδικασίες που είναι πρωτόγνωρες για τη χώρα μας και με τον καιρό θα τις δείτε, δεν μπορώ να τις αναπτύξω, ήδη είναι όμως γραμμένες και μπορείτε να τις βρείτε σε γραπτά κείμενα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ξένες επενδύσεις, ο fast track που ορισμένες φορές τον έχω αποκαλέσει ως slow track, αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος νόμος κάποια προβλήματα και πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα αρχίζουν από το πρώτο του άρθρο.
Πρέπει να απλουστευτεί ακόμα περισσότερο. Σαφώς έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, ιδίως το στοιχείο που έχει σχέση με τις απαλωτριώσεις είναι πάρα πολύ θετικό. Κάνοντας κάποιες μικρές βελτιώσεις, αυτός εδώ νόμος δεν θα αντιμετωπίζει μια γραφειοκρατία, δεν θα εισάγει μάλλον μια γραφειοκρατία που ήδη την εισάγει με την υφιστάμενη μορφή. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, θα καθιερώσουμε μια κάρτα, την κάρτα εξαγωγέα. Και αυτή η κάρτα θα εξασφαλίζει κάποια πλεονεκτήματα φορολογικού χαρακτήρα της εξαγωγής. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εκθέσεις και τις εμπορικές αποστολές, θα εξασφαλίσουμε κάποια φορολογικά πάλι πλεονεκτήματα σε αυτούς που συμμετέχουν, μιας και δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα όπως κάνουν κάποιες άλλες χώρες. Κάνοντας χρήση του άρθρου 107 της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα συνεννοηθούμε με την Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, έτσι ώστε κάποια μέτρα μη δασμολογικού χαρακτήρα που μπορούν να βοηθήσουν στην παρούσα φάση την ελληνική βιομηχανία να τα χρησιμοποιήσουμε και τα αναπτύξουμε. Συγχρόνως θα συνεργαστούμε με όλους τους συλλογικούς φορείς της χώρας που συνδέονται με τις εξαγωγές και την Κεντρική Ένωση Μιλιδρίων φυσικά, έτσι ώστε να μετατρέψουμε τη χώρα σε ένα χώρο όπου θα γίνονται διάφορα φόρα αναπεριοχή και σε αυτά τα φόρα θα συμμετέχουν γραφειοκράτες, πολιτικοί, πανεπιστημιακοί και επιχειρηματίες. Και αυτό μπορεί να γίνει και μπορούν να βρεθούν χρήματα γιατί υπάρχουν και χορηγοί. Τέλος, θα συνδέσουμε τους εξαγωγείς μας με διεθνή δίκτυα διανομών και θα αναπτύξουμε επιχειρήσεις οι οποίες, όχι κρατικές φυσικά, ιδιωτικές, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαγωγές και τις στέλνουν σε διάφορες άλλες χώρες, σύμφωνα με πρακτικές οι οποίες υπάρχουν. Παρεμπιπτόντως, θέλω να σας πω, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα έτσι ώστε να στέλνουμε ασκούμενους φοιτητές μας στις πρεσβείες μας στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα δίπλα στους εμπορικούς ακόλουθους, έτσι ώστε να μαθαίνουν την περιοχή, την αγορά και τα διάφορα προϊόντα. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο εμέσως μας αγγίζει και χθες έγιναν κάποια σχόλια στη Βουλή όταν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο καπνού και αλκοόλ και δεν αναφέρθηκε στα καύσιμα. Ήθελα να σας επισημάνω ότι υπάρχουν δύο έτοιμοι νόμοι για τον καπνό και το αλκοόλ. Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, όπου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε μία έντονη συμμετοχή στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής, είναι ένα βήμα πίσω, δεν σημαίνει ότι είμαστε σε ένα στάδιο πολύ πίσω. Έχουν ήδη γραφεί οι τρεις τροπολογίες που χρειάζονται και οι τέσσερις κοινές υπουργικές αποφάσεις. Απλά και μόνο είμαστε ένα βήμα πίσω και περπατά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρδα που ήταν ακριβής.